Μεγάλε πιέσει πίεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση. Εφόσον είσαι στην Ευρώπη, να πάρει θέση μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έκανε ουσιαστικά την εργασία τη. Βγάζει μια Εξεταστική Επιτροπή να τρέξει τη διαδικασία στην Ελλάδα για μια μαζική δολοφονία, όπω τα τέλει. Είναι μια μαζική δολοφονία. Μια μαζική φυσικά δεν τηρείται κανένα κανόνα ασφαλεία των τρένων και σε πολύ μικρή γραμμή. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι γραμμέ που είναι στην Ελλάδα, είναι ανύπαρτε. Και προσφάτω, άμα το θέλετε, πουλήθηκε ω ένα εθνικό δίκτυο να πουλάμε σε ιδιώτε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή υπάρχει ιδιώτη πλουσιότερο από το πράγμα, όπω και να έχει όμω, είδαμε ε, την κυβέρνηση, άμα το θέλετε, να παίρνει μία θέση απέναντι στην Ευρώπη και να τη λέει: Δεν θα βάλουμε εμεί φυλακέ στη χώρα μα, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμεί είμαστε κλεγμένοι. Μιλάει έτσι στην εισαγγελέα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε τελικά η χώρα Είχε λιγμούς. Και δεν θα πω λιγμού, γιατί ο λιγμό είναι μια άλλη λέξη. Όχι. Μπορεί η χώρα να αντιδράσει σε ένα διάταγμα της Ευρώπης, εφόσον το συμφέρον της ε, εκτίθεται, και να πάρει θέση και να πει «αυτό δεν το κάνω». Αν τώρα θυμηθούμε το μνημόνιο όπω τώρα που λένε, δεν θα μα πείτε εσεί, θα το λύσουμε μόνοι μα, εσωτερικό θέμα. Όχι, δεν είναι εσωτερικό θέμα. Ανήκουμε στην Ευρώπη. Σκοτώσατε μαζικά τόσο κόσμο και έχει και πολλού αγνοούμενου που φτάνουν τα 157 αυτά θύματα. Αν δεν απαντώ, Αν το νομίζετε σωστό. Άρα, μιλάμε για μια μαζική δολοφονία με ένα τρενάκι που απάνω ήταν 200 άτομα. Και σκοτώσατε τον κόσμο. Γιατί έτσι ήταν μια προφητεία που έπρεπε να εκτελεστεί, γιατί αλλιώ δεν υπάρχει λόγο.